Πριν από λίγο καταθέσαμε το ψηφοδέλτιο της νίκης για τις εκλογές της 7ης του Ιούλη. Οι εκλογές αυτές γνωρίζουμε όλοι και ξέρουν και οι πολίτες ότι είναι κρίσιμες, ίσως από τις κρισιμότερες μεταπολίτευσης, γιατί θα κρυθεί το μέλλον της χώρας. Ή θα προχωρήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά, ή θα γυρίσουμε πίσω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δίλημα είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Βεβαίως, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο καλύπτει γεωγραφικά όλο τον Εύρο, καλύπτει ηλικιακά όλες τις ηλικίες, θα λέγαμε, από τις νεαρές μέχρι και τις μεγαλύτερες, καλύπτει κοινωνικά, καλύπτει και επαγγελματικά. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο, οι τέσσερις των υποψηφίων είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό το αναφέρω γιατί πολλές φορές η αντίπαλή μας, η Νέα Δημοκρατία, μιλάει για ιδιοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της επιχειρηματικότητας, εναντίον της μεσαίας τάξης. Αυτό αποδεικνύει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες που είναι εδώ δίπλα μου, είναι και αυτοί με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα περάσω γρήγορα να σας παρουσιάσω τους βουλευτές, τους υποψηφίους βουλευτές, μάλλον κατά αλφαβητική σειρά. Είναι η Νατάσα Γκαρά, η οποία ήταν μέχρι πρότινος βουλευτής εκλεγμένη το 2015. Είναι δημοσιογράφος, συμμετείχε σε αρκετές επιτροπές της Βουλής. Ήταν και για μεγάλο διάστημα πρώτη γραμματέας της Βουλής. Την έχουμε δει στην τηλεόραση πολλές φορές να αναγνώσει τον κατάλογο στις ψηφοφορίες. Δεύτερος είναι ο μεγαλύτερος της ηλικίας, όπως είπαμε καλύπτει όλες τις ηλικίες, ο Γιώργος Καΐσας, ο γνωστός γιατρός, χειρουργός, ο οποίος είναι τώρα στη σύνταξη και αυτός εκλέχθηκε βουλευτής το 2015. Υπήρξε πρόεδρος γραμματέας, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Υπήρξε πρόεδρος του Νοσοκομειακού Ιατρών Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και διατέλεσε και δημοτικό σύμβουλος. Και αυτός βεβαίως συμμετείχε σε κάποιες επιτροπές. Ήταν και την προηγούμενη, ήταν πάλι στην προηγούμενη φορά πριν γίνει βουλευτής και στο γραμματέας της ΨΕ Πόμπος. Τρίτη είναι η Ελίζα Ικαλέση, η οποία ζει στην πόλη του Μεταξιού, το Σουφλί. Είναι φωτογράφος, έχει διδάξει φωτογραφία στα Νέρε και σε άλλα σεμινάρια. Έχει μια μεγάλη παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του Σουφλίου και κάνει ένα μεγάλο αγώνα για την πρόθεση του Μεταξιού, που είναι η κύρια καλλιέργεια και ο κύριος αναπτυξιακός μοχλός του Σουφλίου. Ο Μενέλος Μαλτέζος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη, έχει καταγωγή από Σαμοθράκη ο γονέας και η μάνα από Αλεξανδρούπολη, είναι οικονομολόγος, είναι περιφερειακός σύμβουλος ακόμη εκλεγμένος, είναι ο προηγούμενος συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής, ήταν για 15 περίπου χρόνια πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο Ρίζος ο Δημήτρης ή Μίμης για τους φίλους όπως τον γνωρίζουν όλοι. Ο Μίμης έχει καταγωγή από το Σουφλί, ζει στην Αλεξανδρούπολη, είναι γιατρός ενεργεία, υπήρξε και αυτός βουλευτής, εκλέχθηκε βουλευτής το 2015, ήταν πρόεδρος, συμμετείχε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Και τελευταίος είναι ο Βασίλης ο Τσολακίδης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, έχει καταγωγή από το νεοχώρι της Ορεστιάδος, έχει μια πλούσια δραστηριότητα επιχειρηματική, είναι αυτός που έστησε τη Θράκο στην Ορεστιάδα, δύο μεγάλες επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα.
Ήταν μέχρι και χθες πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σημαντική παρουσία εδώ στην δική μας περιοχή. Το γνωρίζουν οι δήμαρχοι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του. Βεβαίως έχει και μια τεράστια παρουσία στο οικολογικό κίνημα που συμμετείχε σε διάφορους φορείς οικολογικούς. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο στον έβρο του ΣΥΡΙΖΑ της Προοδευτικής Παράταξης. Θεωρούμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο μπορεί να καταφέρει τη νίκη που είναι και το ζητούμενο για τις εκλογές της 7ης του Ιουλίου.